Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκονται οι σχέσεις της καρδιολογικής κλινικής του Παγνή με το διοικητή του Ιδρύματος, με φόντο τη δημιουργία νέας μονάδας εντατικής θεραπείας, την οποία προτίθεται να χορηγήσει δωρεάν το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και τη χωροθέτησή της μέσα στην καρδιολογική. Με σύσσωμο το προσωπικό και τους καρδιολόγους να εμφανίζονται κάθετα αντίθετοι στην απόφαση αυτή. Η πρόταση που εστάλει στο Υπουργείο Υγείας περιλαμβάνει τη μεταφορά της μονάδας εμφραγμάτων και τη δημιουργία μιας νέας ΜΕΘ δυναμικής σε νέα κλινών. Οι γιατροί ανένδοτοι χαρακτηρίζουν κατάλληλο ακόμα και επικίνδυνο το συγκεκριμένο χώρο και κρούν κόδωνα κινδύνου, θέτοντας ζητήματα ακόμα και ασφάλειας της υγείας των ασθενών. Ο συγκεκριμένος χώρος δεν πληρεί κανένα κριτήριο να γίνει μονάδα εμφραγμάτων. Πρώτον, γιατί είναι πάρα πολύ μικρός. Διεθνώς, κάθε κρεβάτι εντατικής μονάδος απαιτεί 45 μέτρα ζωτικό χώρο. Άρα λοιπόν εκεί με τα βία χωράνε 4 κρεβάτια. Δεύτερον, ο χώρος όπως θα είδατε γειτνιάζει με τις εισόδους 3 χειρουργικών δωματίων. Πώς θα βάλω εγώ ασθενείς με χειρουργείο μέσα, με ασθενείς που μπαίνουν στη μονάδα πραγμάτων, με συγγενείς ασθενών που θα θέλουν να κάνουν επισκεπτήριο. Άρα λοιπόν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος επιμολύσεως και λοιμόξεων. Το ζήτημα έχει προκαλέσει ένα βρασμό με τις διαφωνίες και τις αντιπαραθέσεις με το διοικητή να εξελίσσονται σε μεγάλες εντάσεις. Από την πλευρά του, ο διοικητής του Παγνή εξηγεί ότι κατέληξε στη συγκεκριμένη πρόταση βασιζόμενο στο σχεδιασμό του κτηρίου που φιλοξενεί την καρδιολογική κλινική, με το συγκεκριμένο χώρο να έχει χαρακτηριστεί εξ αρχής ως μονάδα εντατικής θεραπείας. Εμείς είχαμε ήδη κάνει δύο προτάσεις. Η μία πρόταση ήταν να δημιουργηθεί μια καινούρια ΜΕΘ δίπλα στην υπάρχουσα. Αλλά απεκλείστη απευθείας, διότι ο δωρητής ήθελε προϋπάρχοντα χώρο. Το μόνο το οποίο έμενε είναι η μονάδα νυν εμφραγμάτων και τέως μονάδα της καρδιοχειρουργικής κλινικής, η οποία είχε όλες τις προϋποθέσεις. Οι καρδιολόγοι διαμηνύουν ότι ο σχεδιασμός του συγκεκριμένου χώρου ήταν εξ αρχής λανθασμένος, γι' αυτό και ποτέ δεν λειτουργήσε ως μονάδα εντατικής. Η νοσηλευτική υπηρεσία, ρωτήστε την, δεν συμφωνεί καθόλου με το διοικητή να γίνει αυτό μονάδα εμφραγμάτων. Δεν πληρεί κανένα κριτήριο. Το Επιστημονικό Συμβούλιο λέει σοβαρά υπόψη του τις προτάσεις της καρδιολογικής κλινικής, της Επιτροπής Λοιμόξεων και πολλά άλλα πράγματα. Οποιαδήποτε απόφαση πάρθει χωροταξική ή έχει πάρθει, θα πρέπει να ανακληθεί και ταυτόχρονα να γίνει ένας γενικότερος ανασχεδιασμός των κλινικών, ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες τόσο στους ασθενείς, τόσο στο προσωπικό και βεβαίως όσο και στον εξοπλισμό. Πρέπει να υπάρχει και το αντίστοιχο προσωπικό για να μπορέσουν να δουλέψουν σωστά. Με αυτό είναι σαφές. Ακούστε, δεν μπορεί μία μονάδα εντατικής θεραπείας να λειτουργήσει από μόνη της. Ούτε το προσωπικό το οποίο υπάρχει. Θέλω να καταλάβω για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η αντίδραση από ορισμένους, που είναι εντελώς αδικαιολόγητη. Αν θέλετε, έχω τα σχέδια, σας τα δείξω, να ενημερωθεί και το κοινό, ότι τίποτα δεν πρόκειται να βλαφτεί στη λειτουργία της καρδιολογικής κλινικής. Ο κ. Σατσάκης της Τεχνικής Υπηρεσίας έκανε να κάνει ένα σχέδιο απλά στα χαρτιά, χωρίς να λάβει υπόψη του ποιες είναι οι προδιαγραφές της μονάδας εμφραγμάτων. Ξέρει ο κ. Σατσάκης και το γραφείο του τι προδιαγραφές πρέπει να έχει μια μονάδα εμφραγμάτων. Αν δεν τις έχει, τις έχουν γραμμένες. Είναι οριοθετημένες από το ΚΕΣΥ το 2016. Εάν γίνουν αυτά, κάνουμε υπερδιπλασιασμό των κλινών εντατικής θεραπείας στην Κρήτη και έχουμε ένα ποσοστό κάλυψης από τα καλύτερα που υπάρχουν στον ελλαδικό χώρο. Είναι η μοναδική μας ευκαιρία. Λοιπόν, θα παρακαλούσα να συμμορφωθούμε όλοι με το συμφέρον του κρητικού λαού. Αυτό είναι ο σκοπός μου που είμαι εδώ και γι' αυτό εργάζομαι. Και το άλλο που θέλω να πω είναι ότι δεν θέλω να έχω καμία αντιπαράθεση με κανένα. Είμαστε όλη κλινική υπέρ της ανάπτυξης νέων κλινών ΜΕΘ στο νοσοκομείο μας. Ένα αίτημα το οποίο είναι διαχρονικό. Ωστόσο, αυτή η ανάπτυξη πρέπει να γίνει όχι εις βάρος της καρδιολογικής κλινικής, το έργο της οποίας είναι πολύ βαρύ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η καρδιολογική του Παγνή είναι κλινική αναφοράς και διαθέτει το μοναδικό εργαστήριο επεμβατικής καρδιολογίας στην περιφέρειά της. Το 2019 προσέφερε τις υπηρεσίες της σε 5.000 ασθενείς. Η πληρότητά της είναι πάνω από 90% όλη τη διάρκεια του χρόνου, ενώ το χειμώνα φτάνει ακόμα και το 100%.